Βρισκόμαστε στο Άλσος Νέας Σμύρνης, όπου διοργανώνεται η 73η επέτειος της Μάχης της Κρήτης από την Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση Τσιρίκο, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Κριτών Νέας Σμύρνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε τη Μάχη της Κρήτης. Τι σημαίνει για σένα ως νεότερος? Η Μάχη της Κρήτης είναι για μας τους νεότερους μια απόδειξη της ανδρείας και της ψυχής της ελληνικής, που πάντα υπήρχε, υπάρχει, σε όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε το Νέα Σμύρνη TV που είναι κοντά μας σε όλες τις εκδηλώσεις που τους έχουμε καλέσει και καλύπτουν τηλεοπτικά και με ρεπορτάζ με τον τρόπο που εκείνοι ξέρουν, τον μοναδικό θα προσθέσω εγώ, όλες μας οι εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα χαρές και πάντα τέτοια. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Παύλου, αρχιπασπιστής του Λιμενικού Σώματος και των Καταδρομών. Κύριε Παύλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ρωτήσουμε σήμερα μια πολύ σημαντική μέρα. Είναι η επέτειος για τη Μάχη της Κρήτης. Η αντίσταση των Κριτών τελικά έπαιξε ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στη συνέχιση του πολέμου? Ασφαλώς. Η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη γενικά όλης της πορείας του πολέμου, όχι μόνο στο μέτωπο το ευρωπαϊκό, αλλά και στο ανατολικό και στο ρωσικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καθυστέρηση που έγινε στα γερμανικά στρατεύματα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είτε στην υπηρετική χώρα, είτε στην Κρήτη, συνετέλεσε στο ότι οι δυνάμεις αυτές, οι οποίες ήταν προορισμένες για να προωθηθούν και να πέσουν ειδικά οι ελεξοδιστές στα σώματα των ελεξοδιστών στη Ρωσία, σύμφωνα με το σχέδιο Μπαρμπαρόσα που είχε εκπονήσει ο αδέρφος Χίτλερ, καθυστέρησαν πάρα πολύ. Δεν έγινε επίθεση όπως περίμεναν νωρίς την άνοιξη του 1941. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Και άλλοι, ακόμα χειρότερα, δεν επολέμησαν καθόλου, όπως οι Δανείοι λόγου χάρη, οι οποίοι παράδωσαν τη χώρα τους σε έναν μοτοσυκλετιστή. Τον Απρίλιο του 1941 η Κρήτη παρέμενε το τελευταίο ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδος. Όπως το 1453 ο πύργος που φιλούσαν οι Κρητικοί με τον Σφακιανό αρχηγό Καλλικράτη παρέμενε το τελευταίο ελεύθερο κομμάτι της Κωνσταντινούπολεως, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Από το Άλσος Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.